Αυτό που δεν κάνει η επίσημη ελληνική πολιτεία διαχρονικά, το κάνουν άνθρωποι οι οποίοι σου λέει, εντάξει, να πάω στο αεροδρόμιο των Σκοπίων, προσέξτε τώρα, ναι, με βάση τη συμφωνία των Πρεσπών. Πάει λοιπόν ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αερολέσχης, δικός μας, ο κύριος Νίκος Μακράκης, στο αεροδρόμιο των Σκοπίων. Πέρα από την ταλαιπωρία δεν τον καλοδέχονταν, εν πάση περιπτώσει, αυτό ας τα αφήσουμε, είναι λεπτομέρεια, ναι, του λένε θα μείνεις μόνο για ανεφοδιασμό. Και παίρνει μία απόδειξη, θα μας τα πει τώρα. Η απόδειξη πάνω μου την έχει στείλει, γράφει TAV Μασεντόνια, μάλλον είναι το αεροδρόμιο, το Μεγάς Αλέξανδρος το κατεβάσαν. Και βλέπω στην απόδειξη χτυπημένο Republic of Macedonia. Κύριε Μακράκη, καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές και τον κύριο που έχετε μαζί. Χρόνια σας πολλά. Χρόνια σας πολλά, καταρχάς. Χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη. Έτσι ακριβώς συνέβη. 6 του μηνός βρέθηκα για ανεφοδιασμό. Αναγκαστικά δεν είχα το δικαίωμα να σταματήσω. Για παραπάνω, για 11 λεπτά. Πλήρωσα αυτά που έπρεπε να πληρώσω. Πήρα την αποδειξή μου, η οποία γράφει πάνω Republic of Macedonia. Θεωρώ ότι δεν τηρούν τη συμφωνία των Πρεσπών ακόμα και σήμερα. Μάλιστα. Παρόλο που η κυρία που είναι υποψήφιος εκεί πέρα, γιατί έχουν εκλογές σήμερα, είπε ότι εγώ λεκτικά θα λέω Μακεδονία, ναι, και στα έγγραφα θα λέμε North Macedonia, αυτοί ούτε στα έγγραφα τηρούν αυτό. Οπότε νομίζω και εγώ προσωπικά σαν πολίτης έχω και εγώ το δικαίωμα να τους λέω φύρωμα ακόμα, γιατί και εμένα έτσι μου αρέσει. Δεν υφίσταται φύρωμ πια. Το τρελό είναι ότι από τη Συμφωνία των Πρεσπών δεν υφίσταται φύρωμ, δεν υφίσταται Μασεντόνια, υφίσταται μόνο North Macedonia, έστω και με αυτή τη συμφωνία, για την οποία μπορούμε να πούμε χίλια δύο πράγματα. Εσείς μπορείτε να τους πείτε όπως θέλετε, είναι δικαίωμά σας. Ακριβώς. Αλλά σαν κρατικό έγγραφο, τα ακούτε κύριε Παύλο, εδώ μας το έχει στείλει. Γράφει Μασεντόνια, Republic of Macedonia. Και μάλιστα όταν έχετε οδηγία, κύριε Μακράκη, από το Υπουργείο Εξωτερικών να τα σημειώνετε αυτά, σωστά? Εγώ βεβαίως είχα πάρει μια οδηγία σαν ελληνική αθλητική ομοσπονδία και σαν αθλητής και εγώ και οι υπόλοιποι 3.500 που είμαστε στη χώρα. Εάν ποτέ παρατηρήσουμε κάτι με την γείτονο χώρα, αμέσως να το δηλώνουμε. Άρα λοιπόν εγώ χθες θεώρησα, προχθές μάλλον το βράδυ, την υποχρέωσή μου και βρήκα το email του κυρίου Πρωθυπουργού, αυτό που αναρτάται από τη Βουλή των Ελλήνων, και του το έστειλα και την απόδειξη αυτή. Να γνωρίζει, να μην πούνε ότι δεν γνωρίζανε, διότι το θέμα είναι σοβαρό. Από την άλλη γνωρίζω ότι εμείς σαν πολεμική αεροπορία, να ξέρετε, από ό,τι έχω διαβάσει, εμείς επιχειρούμε και επιτηρούμε τον χώρο και την ασφάλεια της Βόρειας Μακεδονίας. Δηλαδή μέχρι και αυτό κάνουμε. Το κάναμε, τώρα το έχει αναλάβει η Τουρκία, αν δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω. Ναι. Κάναμε μέχρι πρώτη, το κάναμε και αυτό. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένα σοβαρό θέμα, διότι όταν έχουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί ένα διεθνή αερολιμένα με τέτοια τεράστια κίνηση και σε όλα τα έγγραφά τους γράφουν Republic of Macedonia, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι. Στα έγγραφά τους. Δεν σταματάει τίποτα. Βεβαίως, στα έγγραφα Republic of Macedonia. Μα, το έχετε στείλει εδώ, μισό λεπτό. Κύριε Παύλο, ένα πρώτο σχόλιο. Ακούτε τον πρόεδρο, ο οποίος είναι πανελλήνια πρόεδρος, δεν είναι μόνο για την αερολέσχη εδώ στο Ηράκλειο, ναι, της Ομοσπονδίας. Ναι, και χαίρομαι που τον ακούω. Ναι. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι δυστυχώς, ναι μεν κάποιος υπάλληλος εξωτερικών συνειδητά λέει να μας ειδοποιείτε και τα λοιπά, να μας στέλνετε. Το πρόβλημα δυστυχώς είναι ότι αυτό είναι για τα μάτια του κόσμου, δηλαδή. Μα, κύριε Σαχίν, τι συζητάμε τώρα? Εδώ άνοιξε ο Ερντογάν τη χώρα σαν τζαμί εχθές. Θα το πούμε, θα το πούμε αυτό μετά. Θα πάμε και το ξέρω, αλλά θέλω να σας πω, αυτός είναι ο τρόπος αντίδρασης της Ελλάδας. Δηλαδή η Ελλάδα κάνει απλώς διαβήματα, ενώ οι άλλοι της ροκανίζουν τα σωθικά δεξιά-αριστερά. Και να πω ότι ήταν και τίποτα σοβαρές δυνάμεις. Τώρα οι Σκοπιανοί, για όνομα του Θεού, που υποτίθεται το επιχείρημα όσων υπεραμείνονταν τη συμφωνία των Πρεσπών πριν την υπογραφή της ήταν ότι δεν κινδυνεύουμε από τους Σκοπιανούς, διότι τους έχουμε αλώσει με την οικονομία μας και είναι άνοιγμα στα Βαλκάνια. Nice. Με αυτά τα μυαλά. Αλλά όπως είπατε και εσείς και ο κύριος Μακράκης, οι Νεοζηλανδοί, οι Αυστραλοί, οι όποιοι κάνουν transit από το αεροδρόμιο των Σκοπίων για να πάνε, ξέρω εγώ, στην Κεντρική Ευρώπη ή με low cost viz που έχει έδρα εκεί, η Ουγγρική κτλ. Η αεροπορική, αυτοί θα ξέρουν ότι υπάρχει ένα κράτος που λέει τη Μακεδονία. Μάλιστα. Εγγράφως. Και κύριε Μακράκη, βλέπω εδώ στην απόδειξη που στείλατε, άλλη συγκυρία, υπάρχει μια διεύθυνση Ιλιντεντ και η οδός είναι Βόσπορος. Οδός Βοσπόρου νούμερο 1. Republic of Macedonia. Για, βέβαια. Για να ξέρουμε τι λέμε. Τι απόδειξη έχετε πάρει. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Ναι, βέβαια. Το τιμολόγιο είναι αυτό της χρήσης του αερολιμένα για 11 λεπτά, το οποίο αναφέρει ότι είναι Republic of Macedonia. Μάλιστα.
Άρα, κύριε Μακράκη, το πράγμα δεν είναι μόνο στο λεκτικό, πώς θέλει να το πει η κυρία. Έτσι. Και στα έγγραφα. Και στα έγγραφα. Αποδεδειγμένα τα έγγραφα αυτά είναι 2 ημερών. Δηλαδή 40 ωρών έγγραφο είναι αυτό που έχετε στα χέρια σας. Δεν είναι. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν. Τι την κάναμε τη συμφωνία, αν δεν την τηρούν. Τότε να μην την τηρήσουμε κι εμείς. Κύριε Μακράκη, σας ευχαριστώ θερμά. Θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα.